Το παγκόσμιο ξεπούλημα συνεχίζεται. Από τη Wall Street πέρασε στην Ασία και στη συνέχεια έβαψε κόκκινους στους δείκτες στην Ευρώπη. Στο μέσο της συνεδρίασης, οι απώλειες σε Φραγκφούρτη, Παρίσι και Μαδρίτη ξεπερνούσαν το 2,5%, στο Λονδίνο το 1,5%, διαγράφοντας τα κέρδη της Δευτέρας. Στην Αθήνα, η πτώση του γενικού δείκτη το μεσημέρι άγγιζε το 3%. Το πετρέλαιο κινείται σταθερά κοντά στα 30 δολάρια το βαρέλι. Οι επιπτώσεις παίρνουν μορφή ντόμινο. Εκτός από τα έσοδα των πετρελαιοπαραγωγών χωρών, πλήττονται και τα νομίσματά τους. Μετά την υποτίμηση του ρουβλίου, ο Καναδάς είδε το δολάριό του να κατρακυλά σε χαμηλά 12 ετών.